Η παρουσίαση του βραβευμένου βιβλίου του σεφ εκπαιδευτικού Γιώργου Κυπριανού και της κλινικής διατολόγου Νικολέτας Δορζή με τίτλο «Διατροσεφ» πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία χθες στο ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό. Η παρουσίαση τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Νίκου Κουγιάλη. Το βιβλίο προλόγησαν ο Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Νίκος Κουγιάλης, ο τέος πρόεδρος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Νίκος Περιστιάνης, ο Δ.Ρ. Ηλίας Μαρκάτζης, διευθυντής μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου Γιώργος Δαμιανού και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ και ογκολόγος Αδάμος Αδάμου. Όλοι επεσήμαναν την διαφορετικότητα του βιβλίου από άλλες εκδόσεις, αφού συνδυάζει την μαγειρική τέχνη με την διαιτολογική συμπεριφορά του ανθρώπου. Το βιβλίο αποτελεί αμάλγαμα γνώσης από δύο διακεκριμένους στον τομέα τους συμπατριώτες μας, τον σεφ Γιώργο Κυπριανού και την κλινική διαιτολόγο Νικολέτα Αντορζή. Μέσα από την εμπειρία και τεχνογνωσία τους, μας παρουσιάζουν απλές και υγιεινές συνταγές με υλικά που εύκολα μπορεί κάποιος να προμηθευτεί στον τόπο μας. Και είναι ιδιαιτέρως σημαντικό που μέσα από τέτοιες προσπάθειες επανατοποθετούμε με τρόπο σύγχρονο και ελκυστικό παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας στο τραπέζι των συμπολιτών μας. Κατά την παρουσίαση δόθηκαν επιταγές προς τους φιλανθρωπικούς συνδέσμους «Ένα όνειρο, μία ευχή» και στον αντικαρκινικό σύνδεσμο Αροδαφνούσας. Μετά από ένα πρόβλημα υγείας που είχε ο Γιώργος, μετά από μια έρευνα ότι δεν υπάρχει αυτό το βιβλίο στην Κύπρο, αυτό το ίδιο βιβλίο στην Κύπρο, έτσι ξεκίνησε αυτή η ιδέα ότι πρέπει κάποιος επιτέλους να προσφέρει γρήγορα αλλά και θρεπτικά γεύματα. Όμως στα γρήγορα και θρεπτικά γεύματα πάντα κάτι έλειπε. Και αυτό την ήταν η γεύση. Συνήθως όταν σκεφτούμε κάτι υγιεινό, λέμε κάτι άνοστο, νερόβραστο, χωρίς γεύση. Έτσι εμείς προσφέραμε τόση αγάπη για να δώσουμε γεύση και ποιότητα σε γρήγορα και θρεπτικά γεύματα. Το 2009, όταν με τον αγαπημένο μου φίλο, συνάδελφο και συνεργάτη Αντώνη Νικολάου παρουσιάζαμε το πρώτο μας βιβλίο με τίτλο «Χρώμα και άρωμα κουζίνας», η εμπειρία της απειρίας στη συγγραφή, έκδοση και διοχέτευση προς το κοινό του βιβλίου αυτού ήταν για μένα πρωτόγνωρη και βιωματική. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τα ωφέλη που αποκτά ο άνθρωπος και ιδιαίτερα ένας εκπαιδευτικός από την τριβή και την πλήρη εμπλοκή του στη συγγραφή ενός βιβλίου. Ξεχνά τους σκόπους και τους μόχθους που απαιτεί η οργάνωση, η έρευνα και η συγγραφή του βιβλίου. Σήμερα νιώθω ακόμη πιο περήφανος και χαρούμενος που υλοποιείται άλλος ένας στόχος αφού το βιβλίο «Διατροσεφ» ή «Νούτρισεφ» έχει πάρει τη μέγιστη διάκριση που θα μπορούσε να τύχει το πρώτο παγκόσμιο βραβείο «Κουρμάν» βιβλίο στην κατηγορία της μαγειρικής και υγιεινής διατροφής. Η αίθουσα του πολύ γνωστού ξενοδοχείου ήταν κατάμεστη από κόσμο, ο οποίος κατενθουσιάστηκε από την πρωτοτυπία και την πολύ καλή επιμέλεια που έγινε τόσο από τους δύο συγγραφείς, όσο και από ολόκληρη την ομάδα που οργάνωσε, σχεδίασε και συνέγραψε το βιβλίο αυτό.